Φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Να έχουμε υγεία, καλή Σαρακοστή, να προχωρήσουμε καλά, να δώσει ο Θεός όλο αυτό το διάστημα, να μπορέσουμε έτσι με αγάπη να είμαστε ο ένας κοντά στον άλλον, να είμαστε μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, να κάνουμε τον πνευματικό μας αγώνα, να προσφέρουμε ο καθένας στο Θεό αυτό που μπορεί και την ίδια στιγμή με προβληματισμό, με όρεξη για καλλιέργεια της πνευματικής μας καταστάσεως, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε κατά πόσο ο Θεός θέλει. Και έχει σημασία αυτό το πράγμα να το νιώσουμε μέσα στη ζωή μας, γιατί αν δεν το κάνουμε, δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε με τον τρόπο τον οποίο θέλουμε. Είμαστε λοιπόν απόψε, Πέμπτη, βράδυ, εδώ, στη φιλόξενη γωνιά των Αγίων Πάντων, με τον πατέρα Αντώνιο Σουέρεφ να μαγνητοσκοπεί για δικό του λογαριασμό, για το κανάλι Αντώνη Σουέρεφ και για δικό σας λογαριασμό, γιατί έχει και κάποιους πολλούς που παρακολουθούν αυτά τα μαθήματα και τον ευχαριστώ. Όπως επίσης να καλησπερίσω και την Πρεσβυτέρα Μαρία, η οποία για λογαριασμό του καναλιού των Αγίων Πάντων μεταδίδει στο YouTube ζωντανά. Να πω μια καλησπέρα στο φίλο τον Νίκο τον Παπαβλασόπουλο, στη Σπυριδούλα. Μπορείτε κατά τη διάρκεια που εμείς λέμε ότι έχουμε να πούμε εσείς να γράφετε στο Facebook και στο YouTube ζωντανά τα σχόλιά σας και οτιδήποτε θέλετε να μας πείτε, εμείς είμαστε στη διάθεσή σας. Καλησπέρα στον αγαπητό φίλο τον Βασίλη τον Λέησο, καλησπέρα στην Ελένη Γκυσδάκη, καλησπέρα στη Σία, καλησπέρα στην Ασπασία. Μικρό, νεότερη και μεγαλύτερη, εμείς με πολύ χαρά έτσι περιμένουμε τα μηνύματά σας. Καλησπέρα στη Γιώτα, καλή Σαρακοστή να έχουμε σε όλες και όλους. Έτσι για μας είναι σημαντικό να αισθανόμαστε ότι είσαστε κοντά μας. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρά τη δυσκολία των θεμάτων και του κύκλου που σας θυμίζω ότι έχει να κάνει με τα ηθικά νικομάχια του Αριστοτέλη, εσείς παραμένετε εδώ σταθεροί μαζί μας. Καλησπέρα στον Δημήτρη και στην Έλληνα, καλησπέρα στον Δημήτρη από το Βόρειο Συγκρότημα, στη Ζωή, στην κυρία Μέρη, να είστε καλά. Και χαιρόμαστε που έτσι με την διάθεσή σας είσαστε κοντά μας και μας λέτε ότι να μας πείτε. Καλησπέρα στην κυρία Καλλιόπη Νταλαγιώργου, να είστε καλά, νομίζω ότι είστε από τη Φλόρινα εσείς και χαίρομαι πάρα πολύ που και εκεί στα ακριτικά μας είσαστε κοντά μας, την Πετρούλα. Να μην συνεχίσω άλλο, όλους όσοι μας βλέπετε, καλησπέρα στον Μιχάλη εδώ πέρα, ο οποίος λέει ζήτω η Πέμπτη, να είστε καλά Μιχάλη και χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, να περάσουμε πάντα Αντώνιε στον Αριστοτέλη και στα δικά νοικομάχη. Κάναμε τον κύκλο με τις ηθικές αρετές και στην αποψινή μας συνάντηση, φίλοι και φίλες, το έκτο μάθημα από τα ηθικά νοικομάχια του Αριστοτέλη θα ακολουθήσουν άλλα δύο, 8 συνολικά, για να περάσουμε μετά στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Θα κάνουμε μια αναφορά στο 7ο βιβλίο, το οποίο, στο 6ο μάλλον βιβλίο, το οποίο είναι οι διανοητικές αρετές. Και στο πρώτο μέρος του 7ου βιβλίου, περί ειδονής, εγκρατείας και ακρατείας. Και έχουν ενδιαφέρον όλα αυτά τα οποία θα πούμε απόψε, γιατί θα μας δώσουν απάντηση σε ένα μεγάλο ερώτημα. Τι σημαίνει να είσαι σκεπτόμενος άνθρωπος και άνθρωπος με μέτρο. Πριν πάω στον Αριστοτέλη, θα ήθελα να σας προκαλέσω και να σας μπρόξω να δείτε ένα γλυπτό. Είναι το περίφημο, ο περίφημος σκεπτόμενος του Ροντέν, του Ογκίστ Ροντέν, ενός Γάλλου περίφημου γλύπτη. Το γλυπτό αυτό βρίσκεται στο Παρίσι. Είναι κάπως έτσι ο σκεπτόμενος του Ροντέν και έχει ένα συμβολισμό. Αν διαβάσετε έναν σπουδαίο ψυχοθεραπευτή και ψυχαναλυτή, τον Ίρβιν Γιάλλον, και αυτός γνωστός, πρόσφατα κυκλοφορήθηκε στα ελληνικά, μεταφράστηκε η υπαρξιακή ψυχοθεραπεία του. Ο Γιάλλον είναι σπουδαίος, γιατί χωρίς να πιστεύει στο Θεό, δηλώνει ο ίδιος ότι είναι άθεος, ωστόσο τα όσα γράφει είναι πολύ κοντά στην ορθόδοξη παράδοση. Έχουμε κάνει στον κύκλο παλαιότερα, όσοι έρχεστε από παλιά ξέρετε και έχετε συμμετάσχει σε παρουσιάσεις βιβλίων του Γιάλλον. Αλλά ο Γιάλλον λέει το εξής σε ένα εξαιρετικό δοκίμιο τίτλο «Θρησκεία και ψυχιατρική». Όλα σε αυτόν τον κόσμο, κυρίως οι ζωντανές υπάρξεις, τα ζώα, έχουν ένα τρίπτυχο.
που εφαρμόζουν. Τροφή, επιβίωση και αναπαραγωγή. Αυτό είναι το νόημα της ύπαρξής τους. Τι θα φάνε, πώς θα επιβιώσουν, να προφυλαχτούν από τους εχθρούς τους, έτσι, και αναπαραγωγή βεβαίως. Αυτό είναι το ένστικτό τους. Ο άνθρωπος, λέει ο Γιάλλον, και από εκεί πήρα το παράδειγμα για υπόψη, αναρωτιέται για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο η τροφή, για ποιο λόγο η αναπαραγωγή, για ποιο λόγο η επιβίωση. Και χρησιμοποιώ ως παράδειγμα τον σκεπτόμενο του Ροντέν. Το για ποιο λόγο, αυτό το για ποιο λόγο, κρατήστε το απόψε, για ποιο λόγο γίνονται όλα σε αυτή τη ζωή. Για ποιο λόγο υπάρχουμε. Για ποιο λόγο πορευόμαστε. Για ποιο λόγο συμβαίνουν ή ό,τι συμβαίνει. Για ποιο λόγο να φάω. Για ποιο λόγο να επιβιώσω. Αν πρέπει να αναπαραχθώ, για ποιο λόγο πρέπει να αναπαραχθώ. Για ποιο λόγο πρέπει να υπάρχω. Ένα μεγάλο ερωτηματικό. Και αυτό ο σκεπτόμενος του Ροντέν ουσιαστικά το αποτυπώνει αυτή η σκέψη. Για ποιο λόγο. Κρατήστε το αυτό. Γιατί ακριβώς αυτό το γλυπτό, αυτό το άγαλμα στην ουσία αποτυπώνει τον προβληματισμό του Αριστοτέλη. Είδαμε τις ηθικές αρετές και πρέπει να δούμε τις διανοητικές αρετές. Είδαμε ότι η αρετή σημαίνει έξι, δηλαδή και ταυτόχρονα η μεσότητα ανάμεσα στην υπερβολή και την έλλειψη. Περνάμε όμως να δούμε τι είναι, να το πούμε έτσι, οι διανοητικές αρετές. Παλαιότερα, λέει ο Αριστοτέλης, είπαμε ότι υπάρχουν δύο μέρη της ψυχής, το λογικό και το άλογο. Το άλογο μέρος της ψυχής έχει να κάνει, για παράδειγμα, με το θρεπτικό της. Δηλαδή, με αυτό που δίνει ζωή στον άνθρωπο, έχει να κάνει με τις επιθυμίες της. Έτσι, είναι θρεπτικό, αυξητικό και ούτω καθεξής. Εδώ όμως υπάρχει το λογικό μέρος. Δύο, λοιπόν, λέει ο Αριστοτέλης, ότι είναι τα μέρη στα οποία χωρίζεται το λογικό μέρος. Ένα, αυτό με το οποίο σκεπτόμαστε και μελετούμε τα όντα που οι αρχικές αιτίες τους είναι αμετάβλητες, και ένα άλλο με το οποίο σκεφτόμαστε και μελετούμε τα όντα που μεταβάλλονται. Γιατί για πράγματα που διαφέρουν μεταξύ τους ως προς το είδος, είναι εκφύσεως διαφορετικό ως προς το είδος και το μέρος της ψυχής που αντιστοιχεί στο καθένα από τα δυο τους, αφού η γνωστική λειτουργία τους γίνεται στη βάση κάποιες ομοιότητες και συγγένειες προς τα γνωστικά αντικείμενα. Ας ονομάσουμε το ένα από τα δύο αυτά μέρη επιστημονικό και το άλλο λογιστικό, ή από το δοκαίο δοκό δοξαστικό. Έτσι, επιστήμη σημαίνει η γνώση, η αναζήτηση της γνώσης, και λογιστικό ή δοξαστικό μέρος του έλογου κομματιού της ψυχής είναι αυτό το οποίο σκέφτεται και λογίζεται. Παρακάτω, ο Αριστοτέλης θα πει κάτι που νομίζω, Πάντερ Αντώνη, έχει να κάνει και με τα δύο κομμάτια, και το επιστημονικό και το λογιστικό. Ότι υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους πορευόμαστε στο κομμάτι της σκέψης. Το ένα είναι το ζητήν και το άλλο είναι το βουλεύεστε. Το ζητήν σημαίνει το διερευνάν, το να διερευνούμε. Και το βουλεύεστε σημαίνει το σκέπτομαι, διαλογίζομαι, για να μπορέσω να βρω τι, την αλήθεια. Αυτό είναι το στοιχείο. Την αλήθεια για τη ζωή, την αλήθεια για την ύπαρξη. Και εδώ πάμε στη σημερινή πραγματικότητα. Και θέλω να είμαι σαφής. Απόψε, φίλοι και φίλες, θα πούμε πολλές αλήθειες. Ίσως τις ξέρετε. Ίσως τις συνειδητοποιείτε. Αλλά κακό δεν κάνει να τις επαναλαμβάνω. Ζούμε σε μια εποχή στην οποία και το ζητήν και το βουλεύεστε δεν είναι στις προτεραιότητες του ανθρώπου. Το ζητήν σημαίνει το διερευνάν. Είναι η καλή περιέργεια, το φύσιο ρέγεται του ιδένε ο άνθρωπος. Αλλά για να μάθεις θα πρέπει να διερευνήσεις.
ζητητέων εστί, ζητήν. Σήμερα έχουμε παραδώσει τους εαυτούς μας στην πληροφορία και θα έλεγα και στο κομμάτι των εντυπώσεων. Τι με εντυπωσιάζει, ποια είναι η εικόνα ενός πράγματος, ποια είναι η εύκολη εξήγησή του, δεν αναζητώ την αλήθεια και όχι μόνο αυτό, δεν σκέπτομαι. Θα δούμε παρακάτω μερικά φοβερά πράγματα. Και εδώ υπάρχουν μάλλον θα έλεγα τρεις παράγοντες που είναι σημαντικοί γι' αυτό το ζητήν και το βουλεύεστε. Ο ένας παράγοντας είναι η ανατροφή, η αγωγή των παιδιών. Ο άνθρωπος από την μικρή του ηλικία, εάν δεν καταφέρει να μπει σε αυτή τη διαδικασία του ζητήν και του βουλεύεστε, δεν θα μπει ποτέ ουσιαστικά. Θα πρέπει να γίνουν ανατροπές μεγάλες στη ζωή του για να δει τα πράγματα διαφορετικά. Και σήμερα, είτε μας αρέσει είτε όχι, πορευόμαστε στην λογική του έτοιμου με όμικρον γιώτα και όχι του έτοιμου με ύψιλον που σημαίνει του αληθινού. Συζητώ με τους μαθητές μου αυτές τις μέρες και τα παιδιά μου, για να είμαι ειλικρινής, τη μικρή δηλαδή που έχει απομείνει στο σχολείο, σχετικά με τις εξετάσεις του καλοκαιριού. Οι περισσότεροι λένε να μην γράψουμε εξετάσεις προαγωγικές και απολυτήριες. Λόγω του κορονοϊού, λόγω της τηλεκπαίδευσης, να κάτσουμε να τελειώσουμε το σχολείο εν πάση περιπτώσει χωρίς να χρειαστεί να κοπιάσουμε για κάτι περισσότερο. Φταίνε τα παιδιά? Ποιοι έχουν δώσει το παράδειγμα στην κατάργηση των εξετάσεων? Τα υπουργεία και οι εκπαιδευτικοί. Τα υπουργεία διότι είναι εύκολη λύση είτε ο περιορισμός των εξετάσεων είτε η κατάργησή τους, και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι καταγγέλουν το εξεταστικό κεντρικό σύστημα, το οποίο δεν επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύξουν δήθεν την κριτική τους σκέψη. Και αναρωτιέται κανείς, πώς το ζητήν και το βουλεύεστε μπορούν να αποτυπωθούν σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα όταν δεν είναι στις προτεραιότητες ούτε του σχολείου ούτε της οικογένειας? Γίνεται διάλογος στο σπίτι? Συζητάμε για θέματα που έχουν να κάνουν με την πραγματικότητα της ζωής? Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γίνεται διάλογος ή ένα τρολάρισμα και ένα υβρεολόγιο κάτω από κάθε είδηση? Ούτε καν η πληροφορία δεν αξιολογείται. Μα δεν είναι στις προτεραιότητες αυτής της κοινωνίας η αξιολόγηση της πληροφορίας. Έχουν αναλάβει τα ελληνικά hoaxes, όπως λέγονται, να λένε τι είναι fake news και τι δεν είναι fake news. Ποια είναι fake news? Αυτά τα οποία στην ουσία δεν είναι εξαγορασμένα από τα συστήματα. Και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς σε αυτό. Όταν βλέπουμε ότι στην πανδημία την οποία ζούμε έχουν κατατεθεί τόσα χρήματα από το κεντρικό σύστημα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μπορέσει το σύστημα να κάνει την δουλειά του, δεν λέω καλός ή κακός, έχουν το λόγο για τον οποίο γίνονται όλα αυτά, αλλά δεν είναι ιδεολόγοι αυτοί που προβάλλουν αυτές τις απόψεις, αλλά εξαγορασμένοι. Τα hoaxes λοιπόν έχουν αναλάβει τι να κάνουν, να ελέγχουν τα fake news. Όχι η κριτική μου ικανότητα και η σκέψη, πατέρα Αντώνια. Γιατί δεν έχω μάθει να αναζητώ. Το ζητήν και το βουλεύεστε δεν είναι προαπαιτούμενα για να προχωρήσεις. Μα μήπως το ζητήν και το βουλεύεστε είναι προαπαιτούμενα στην οικογένεια, στην οικογενειακή πραγματικότητα? Υπάρχει εξήγηση γιατί.
Υπάρχει έγνοια γιατί. Υπάρχει ένα σπρόξιμο, ψάξε να βρεις την αλήθεια. Κάτσε παιδί μου εδώ να σου μάθω ότι δεν είναι μόνο μία άποψη που υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο. Και όταν έρχεσαι και μου φέρνεις μια οποιαδήποτε άποψη από τους φίλους σου, από το σχολείο, από οπουδήποτε καθώς μεγαλώνεις, από τους παππούδες σου, από τις γιαγιάδες σου, από τους γνωστούς σου και ούτω καθεξής, κάτσε να την κουβεντιάσουμε και άκουσε και μένα. Και έλα να ψάξουμε μαζί, για να το ψάξουμε αυτό. Τροφή για σκέψη. Και μάθε να αναζητείς την αλήθεια, γιατί η αναζήτηση της αλήθειας είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Στην πράξη, η αλήθεια μπορεί να μην είναι και ιδιαίτερα χρήσιμη, διότι αυτός ο οποίος ξεπουλιέται, μια χαρά περνάει και χωρίς την αλήθεια. Αυτός ο οποίος αγωνίζεται για την αλήθεια, τι κάνει? Στην ουσία έχει εξασφαλισμένο το σταυρό. Θυμηθείτε τον περίφημο διάλογο του Χριστού με τον Πιλάτο, όπου η συζήτηση ήταν τι εστί αλήθεια, λέει ο Πιλάτος, ρωτάει τον Χριστό, ότι εγώ, λέει, ήρθα στον κόσμο, λέει ο Χριστός, για να μαρτυρήσω περί της αληθείας. Και η μαρτυρία περί της αληθείας ήταν το μαρτύριο του Σταυρού. Αυτό ήταν η μαρτυρία περί της αληθείας. Αλλά για ποιο λόγο, σας θυμίζω, τον σκεπτόμενο του Ροντέν, για ποιο λόγο, μεγάλη υπόθεση αυτή. Ζούμε στα σχολεία, φίλοι και φίλες, και στα πανεπιστήμια. Βλέπουμε στα πανεπιστήμια ότι γίνεται μια συζήτηση για το αν πρέπει να υπάρχει αστυνόμευση στα πανεπιστήμια αυτού του διάστημα, ψηφίστηκε ένας νόμος, γύρονται πορείες και διαδηλώσεις και ιβρεολόγια και ούτω καθεξής. Και αναρωτιέται κανείς, γιατί γίνεται αυτή η συζήτηση? Υπάρχει ελευθερία αναζήτησης της αλήθειας στα πανεπιστήμια ή υπάρχει εμπόριο και τραμπουκισμός? Εγώ μπορώ να πάω να μιλήσω στη φιλοσοφική σχολή αν με καλέσουνε ως ιερέας. Μπορώ? Ερωτηματικό. Θα με αφήσουν να μπω μέσα? Ή θα είμαι, να το πω έτσι, ο πιστοδρομικός, μεσαιωνικός και ούτω καθεξής. Μπορώ στο Πάντιο Πανεπιστήμιο? Ένας καλός μου φίλος μου στέλνει χτες πρόταση για το weekend. Κατάληψη στο γυάλινο κτίριο του Πάντιου Πανεπιστημίου. Η κατάληψη αναρχικό και τα λοιπά, δεν ξέρω ποιοι ήταν εκεί πέρα. Κάνουν προβολή ταινίας και τα λοιπά. Και ηρωνικά ο φίλος μου μου στέλνει το email, λέει, δες, λέει, ένα ωραίο, αν ήσουν στην Αθήνα, ένα ωραίο πρόγραμμα για το weekend σου στην κατάληψη του Πάντιου Πανεπιστημίου. Και λέει κανείς, υπάρχει ελευθερία? Ποια είναι η αλήθεια και πού βρίσκεται? Αυτοί οι οποίοι ζητούν, υποτίθεται και προβληματίζονται, δεν επιτρέπουν σε οποιουσδήποτε άλλους έχουν διαφορετική άποψη από αυτούς να εκφράσουν αυτή την άποψή τους. Και δεν συμμαζεύεται. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ευρύτερο. Στα σχολεία γίνεται συζήτηση περί αληθείας. Εγώ άκουσα την φιλτάτη ελληνική κυβέρνηση να έχει μεγάλη σκασίλα περί της σεξουαλικής αγωγής. Και πρέπει, λέει, να εισαχθεί το μάθημα. Και εγώ μαζί θα συμφωνήσω, σας φανεί παράξενο, αλλά θα σας πω ναι, συμφωνώ. Εκτός όμως από αυτό το ζήτημα, το οποίο όντως είναι σημαντικό για τα παιδιά, αν και οι οικογένειες θα έπρεπε να εκπαιδεύουν τα παιδιά και σε αυτό το ζήτημα, έτσι, θα πω και κάτι άλλο που είναι σημαντικό. Ενδιαφέρθηκε ποτέ η ελληνική πολιτεία για την καλλιέργεια του ήθους και της ψυχής των παιδιών? Γνωρίζετε ότι στα σχολεία η κοπάνα είναι δικαιολογημένη απουσία σήμερα, διότι όταν ένα παιδί έχει τη δυνατότητα να κάνει 114 απουσίες, όχι με την παλιά διάκριση 50 αδικαιολόγητες και 64 δικαιολογημένες, αλλά 114 αδιακρίτως του λόγου για τον οποίο λείπει από το σχολείο, είναι τα κατορθώματα της προηγούμενης κυβέρνησης, αυτά για τα οποία ουδής κάνει λόγο.
με ποιο ενδιαφέρον για το ήθος του παιδιού και για τους κανόνες του σχολείου ένα παιδί μπορεί να προχωρήσει. Επαφείται στη φιλοτιμία των όποιων εκπαιδευτικών να εκπαιδεύσουν και να σμπρώξουν και να κάνουν. Αλλά δυστυχώς εκεί ευρισκόμαστε. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Το ζητήν λοιπόν και το βουλεύεστε είναι το μεγάλο ζήτημα, λέει ο Αριστοτέλης. Και η ψυχή του ανθρώπου έχει το επιστημονικό της κομμάτι της γνώσης και το λογιστικό της σκέψης. Τρεις είναι οι λειτουργίες της ψυχής που κυβερνούν και ρυθμίζουν την πράξη και την αλήθεια. Προσέξτε, αίσθηση, νους και επιθυμία. Ποιος είναι ο στόχος της ψυχής του ανθρώπου? Η αλήθεια, λέει ο Αριστοτέλης. Φοβερό αυτό. Και μάλιστα η ρύθμιση της πράξης και της αλήθειας. Αίσθηση, νους και επιθυμία. Η αίσθηση δεν αποτελεί την αρχή καμιάς πράξης. Αυτό γίνεται φανερό από το γεγονός ότι τα ζώα έχουν αίσθηση. Δεν έχουν όμως καμιά μετοχή σε πράξη. Τι εννοεί εδώ ο Αριστοτέλης, κατά την ταπεινή μου άποψη? Την έλογη πράξη. Δηλαδή, πράττω γνωρίζοντας τι κάνω. Τα ζώα φυσικά και έχουν αίσθηση. Φυσικά και πεινάνε, διψάνε, πονάνε, πεθαίνουν, αναπαράγονται και ούτω καθεξής. Φοβούνται. Δεν γνωρίζουν όμως αυτό τι είναι. Και γι' αυτό το λόγο δεν μετέχουν σε έλογη πράξη. Συμπεριφορικά τα ζώα, κάποια από αυτά, μπορούν να επαναλάβουν επιθυμητές πράξεις. Το περίφημο πείραμα του σκύλου του Παυλόφ στην ψυχολογία με τη συμπεριφορά το αποδεικνύει αυτό. Αλλά δεν χρειάζεται να πας στον Παυλόφ, εκπαιδεύοντας 20 τα ζώα, όπως είναι για παράδειγμα ο σκύλος, που έχουν, να το πω έτσι, ένα είδος ανταπόκρισης και κοινωνίας, ή το άλογο, έτσι, η γάτα λιγότερο. Λοιπόν, αυτά τα ζώα μαθαίνουν κάποια συμπεριφορά, την επαναλαμβάνουν, χωρίς όμως επίγνωση έλογη γιατί το κάνουν, αλλά μόνο από την ευχαρίστηση της επιβράβευσης και της καλής σχέσης με τον άνθρωπο. Λοιπόν, αυτό που από την άλλη, που στη σκέψη είναι κατάφαση και άρνηση, στην επιθυμία είναι επιδίωξη και αποφυγή. Η σκέψη είναι στη διανοητική αρετή. Η επιθυμία πάει στο ηθικό κομμάτι. Κατάφαση και άρνηση. Έτσι λέει η σκέψη ο Αριστοτέλης. Ναι ή όχι. Συμφωνώ ή διαφωνώ. Στην επιθυμία είναι επιδίωξη και αποφυγή. Τα ζώα επιδιώκουν ή αποφεύγουν. Το ίδιο και ο άνθρωπος επιδιώκει ή αποφεύγει. Επομένως, επειδή η ηθική αρετή είναι έξι που προϋποθέτει επιλογή και προτίμηση και η επιλογή και προτίμηση είναι επιθυμία κατευθυνόμενη από την σκέψη. Εδώ τώρα ο Αριστοτέλης αποδεικνύει κάτι το οποίο είναι πολύ σπουδαίο. Ότι η επιθυμία μπορεί να κατευθυνθεί από τη σκέψη του ανθρώπου. Κανείς άνθρωπος δεν είναι ανίσχυρος απέναντι στην επιθυμία του, αλλά μπορεί να την διαμορφώσει. Αν η επιθυμία ήταν αυτή η οποία μας κυβερνούσε και ήμασταν ανίσχυροι απέναντι στην επιθυμία μας, τότε δεν θα μπορούσαμε να έχουμε νόμους και κανόνες. Τότε οι άνθρωποι δεν θα είχαμε όρια. Γιατί αν η επιθυμία μου με κυβερνά, γιατί να μην την εκπληρώσω? Πολιτισμός της εποχής μας. Καταναλωτικός πολιτισμός. Προσέξτε, η όποια κριτική δεν συνεπάγεται την έξοδό μας από αυτόν τον καταναλωτικό πολιτισμό. Διότι αυτό θα ήταν ουτοπία. Συνεπάγεται την νηστεία μας εντός του καταναλωτικού πολιτισμού.
Τι σημαίνει νηστεύω? Ζούμε αυτή την περίοδο, την περίοδο της νηστείας. Μπήκαμε στη 40η. Νηστεύω, φίλοι και φίλες, σημαίνει επί της ουσίας κατευθύνω την επιθυμία μου για τροφή με βάση τη σκέψη μου. Να το πω αριστοτελικά. Που σημαίνει τι? Επιλέγω να φάω ή να μην φάω κάτι. Επιλέγω να μην φάω και καθόλου όταν η νηστεία μου είναι πιο αυστηρή. Μπορώ να το κάνω πράξη? Φυσικά. Η επιθυμία μου για τροφή μπορεί να ανασταλεί ως προς την εκπλήρωσή της. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα με βάση την σκέψη του, με βάση τον ηγεμόνα νου, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, τι να κάνει? Να ετιθασεύσει την επιθυμία του. Και αυτό το έλεγε και ο Σωκράτης από τον Φέδρο. Το ίδιο λέει και ο Αριστοτέλης. Ο ενίωχος των Δελφών δεν είναι τίποτα άλλο παρά η αποτύπωση της έλογης κατάστασης της ψυχής του ανθρώπου. Λέει ο Αριστοτέλης, η σκέψη και η αλήθεια έχει χαρακτήρα πρακτικό. Στην καθαρά θεωρητική σκέψη όμως, που ούτε με τις ηθικές πράξεις έχει σχέση ούτε με την παραγωγή, το καλό και το κακό είναι η αλήθεια και το ψέμα. Για τη διανοητική όμως δραστηριότητα που έχει πρακτικό χαρακτήρα, το καλό και το κακό δεν είναι η αλήθεια και το ψέμα, αλλά η αλήθεια σύμφωνη με τη σωστή επιθυμία. Και σωστή επιθυμία είναι αυτή η οποία σε οδηγεί είτε στην κάλυψη της ανάγκης σου, είτε στην αρετή, για τον Αριστοτέλη. Γι' αυτό λέει δεν υπάρχει ελεύθερη επιλογή και προτίμηση δίχως νου και σκέψη και δίχως ηθική έξι. Γιατί δίχως σκέψη και δίχως σταθερό ηθικό χαρακτήρα δεν υπάρχει στο χώρο της ανθρώπινης ενέργειας καλή, σωστή πράξη και το αντίθετό της. Μεγάλη αλήθεια και αυτή. Ελευθερία και ελεύθερη επιλογή δίχως νου και σκέψη και δίχως ηθική έξι δεν μπορεί να υπάρξει, λέει ο Αριστοτέλης. Συμφωνείτε? Ας ρωτήσουμε τη σημερινή πραγματικότητα. Τι μας λένε περί ελευθερίας σήμερα? Ελευθερία σημαίνει να κάνεις αυτό που θέλεις αρκεί να μην βλάπτεις τον άλλο. Φοβερό αξίωμα αυτό. Είμαι ελεύθερος να κάνω ό,τι θέλω, να εκπληρώσω τις επιθυμίες μου, να εκφράσω τις σκέψεις μου αρκεί να μην βλάπτω τον άλλο. Και η πνευματική μας παράδοση μας λέει κάτι άλλο, φίλοι και φίλες, ότι ελεύθερος δεν μπορείς να είσαι δίχως νου και σκέψη και δίχως ηθική έξι. Τι σημαίνει αυτό? Χωρίς ήθος η ελευθερία δεν έχει νόημα να τη συζητάς. Αν θα πείτε, ηθικολόγος και ο Αριστοτέλης. Βέβαια, ηθικολόγος. Με τα δεδομένα της εποχής μας, ένα κήρυγμα, ένα κήρυγματάκι κάνει. Η εποχή μας είναι εναντίον της ηθικής. Είναι εναντίον κυρίως στο σεξουαλικό τομέα. Αλλά έχει φτάσει από ένα σημείο και μετά να είναι εναντίον της ηθικής και στην πολιτική και στην πορεία της ζωής μας, στη σχέση μας με τους άλλους. Το να απατήσεις τη γυναίκα σου ή η γυναίκα τον άντρα είναι, δεν είναι τίποτα σήμερα. Η έκτρωση δεν είναι τίποτα. Φοβερό πράγμα αυτό που συμβαίνει αυτές τις ημέρες. Ένα παλικάρι που ανήκει στον χώρο των ατόμων με ειδικές ανάγκες και το οποίο υπό φυσιολογικές για τον πολιτισμό μας συνθήκες δεν θα είχε γεννηθεί, αυτή η καημένη μάνα του, καημένη με την καλή έννοια του όρου, επέτρεψε να γεννηθεί και το μεγάλωσε και πρόκοψε το παιδί της και έφτασε μέχρι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον ψήφισαν, μπορεί να ψήφισαν και το κόμμα το οποίο τον κατέβασε στις εκλογές, πολύ, γιατί αυτό το παλικάρι
ήταν δυνατό και έδινε ένα παράδειγμα ζωής. Γιατί και επιτέλους αυτή η κοινωνία δεν πρέπει να είναι ασχολείται μόνο με τους όμορφους, με τους ανορεξικούς, με τους να το πω έτσι διάσημους, αλλά πρέπει κάποια στιγμή κάπου να νιώθεις ότι χρειάζονται στήριγμα και αυτοί οι οποίοι νικήσανε τις αδυναμίες τις σωματικές. Και το κόμμα αυτό εκμεταλλεύτηκε αυτό το παλικάρι. Και αυτό το παλικάρι τόλμησε στο Ευρωκοινοβούλιο να πει το αυτονόητο, ότι πρέπει να σεβόμαστε το παιδί από την αρχή της σύλληψης, από την κοιλιά της μάνας, ότι και το παιδί έχει δικαιώματα. Και το παιδί έχει δικαιώματα. Και πέσαν να τον φάνε. Μέχρι κάποια κυρία Τρουφάκου, ηθοποιός, της είχαν πηχαίους τίτλους, η οποία κάνει κήρυγμα στο παλικάρι το οποίο η μάνα του είναι ηρωίδα. Ποια είναι η Τρουφάκου, εγώ δεν την ξέρω προσωπικά. Φαίνεται κάποιοι την ξέρουν και την έχουν πολύ, περί πολλού. Δεν συζητάω για την κυρία Κρήτα, η οποία κάθε λίγο και λιγάκι βγάζει οχετούς εις βάρος οτιδήποτε ηθικού υπάρχει μέσα σε αυτή την κοινωνία. Και την προβάλλουν όλα τα δημοσιογραφικά συγκροτήματα τα οποία... Ηθικότεροι όλοι. Ναι. Να μην πάμε στις συντάξεις. Άστο. Και ούτω καθεξής. Λοιπόν, δεν κάνει να λέμε πολλά. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το παλικάρι ετόλμησε να υπερασπιστεί το δικαίωμά του να ζει. Γιατί περί αυτού επρόκειτο. Και πέσαν να τον φάνε. Και λέει κανείς, χάθηκε η συντηρητική άποψη σε αυτή την κοινωνία. Η λέξη άμβλωση, φίλοι και φίλες, έχει να κάνει με το αμβλήνο, την έξοδο ενός μωρού από την κοιλιά, ενός έτσι εμβρίου από την κοιλιά της μάνας του, με αμβλή όργανο στην αρχαιότητα. Και η λέξη έκτρωση σημαίνει έκτη τρόσκο, δηλαδή αυτό που είναι πληγωμένο, το πληγώνω και το πετάω έξω από μέσα μου. Είμαι ο τελευταίος που θα αρχίσω να λέω περί δικαιωμάτων και ούτω καθεξής. Ας κάνει ο καθένας ό,τι καταλαβαίνει, αναλαμβάνει την ευθύνη, αλλά επιτέλους, ως κοινωνία, γιατί θα πρέπει να αμνηστεύουμε ηθικά τέτοιες συμπεριφορές? Υπάρχουν ιατρικοί λόγοι, ο καθένας μπορεί να αποφασίσει αν πρέπει ή δεν πρέπει να το, αν αντέχει ή δεν αντέχει να μεγαλώσει ένα παιδί, να γεννήσει ένα παιδί, η γυναίκα και ο άντρας μαζί, ας το αποφασίσουν. Εν γνώση της όμως ότι δεν είναι ηθικό, δεν είναι σωστό. Όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη και για κάτι που δεν είναι σωστό και λες ότι γνωρίζω ότι δεν είναι σωστό, αισθάνομαι όμως ότι δεν το αντέχω, εκεί υπάρχει μεγάλη συμπάθεια και είναι ανθρώπινο, κατανοητό. Όταν όμως φτάνεις με ξεδιαντροπιά να υπερασπίζεσαι το δικαίωμά σου να σκοτώνεις, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Ε, όχι, Εκκλησία, εμείς ως Εκκλησία δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με αυτό το πράγμα. Ο αληθινά χριστιανός, ο ηθικός άνθρωπος δεν μπορεί να συμφωνήσει με αυτό το πράγμα. Αρέσει, δεν αρέσει, δεν μπορεί να συμφωνήσει, τελείωσε. Ως εδώ, από εκεί και πέρα, όλη η συμπάθεια υπάρχει. Είναι ανθρώπινα μερικά πράγματα. Κατανοητά. Κάνεις λάθος. Αναλαμβάνεις την ευθύνη. Το σέβομαι. Έχει σημασία. Και μέσα στη ζωή η Εκκλησία πάντοτε, να το πω έτσι, αγαπά τον πεπτοκότα άνθρωπο. Δεν συμφωνεί με τις πράξεις του. Αλλά δεν πάβει να τον αγαπά. Όπως και ο Θεός. Αγαπά τον άσωτο άνθρωπο. Αγαπά αυτόν που σφάλει. Είναι ανθρώπινα μερικά πράγματα. Αν αυτό όμως και άλλο η ξεδιάντροπη διακήρυξη ότι δεν τρέχει τίποτα. Αυτή είναι η ανηθικότητα. Και λέει ο Αριστοτέλης, δεν υπάρχει ελευθερία χωρίς ήθος. Ξεκάθαρα. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Άνθρωπος λοιπόν, λέει ο Αριστοτέλης, είναι η ύπαρξη η οποία τι κάνει,
είναι, αποφασίζει ελεύθερα να έχει επιθυμούσα σκέψη ή σκεπτόμενη επιθυμία. Γι' αυτό λέει η ελεύθερη επιλογή και προτίμηση είναι μια επιθυμούσα σκέψη ή μια σκεπτόμενη επιθυμία. Και αυτού του είδους η αρχή είναι ο άνθρωπος. Πόσο σπουδαίος αυτός ο αριστοτελικός λόγος. Μιλάει για σκέψη επιθυμούσα ή για σκεπτόμενη επιθυμία. Μην εκπληρώνεις οποιαδήποτε επιθυμία σου χωρίς να τη σκεφτείς. Και η σκέψη σου να έχει επιθυμία. Δεν σου αρνείται το δικαίωμα να επιθυμείς. Αλλά να την συνδυάζεις, λέει, με τον λόγο, τον ορθό λόγο. Η αλήθεια λοιπόν, λέει ο Αριστοτέλης, είναι έργο και των δύο μερών της ψυχής, και του επιστημονικού και του δοξαστικού. Και οι έξις με τις οποίες η ψυχή πετυχαίνει, είτε με το ναι είτε με το όχι, είτε με την κατάφαση είτε με την άρνηση, την αλήθεια είναι πέντε. Προσέξτε εδώ πέρα, επιμένω, μιλώντας αριστοτελικά, έτσι. Σκοπός της διανοητικής αρετής, πατέρα Αντώνια και αγαπητοί φίλοι, είναι η αλήθεια. Το αληθεύει. Δεν μπορείς να σκέφτεσαι μόνο για να περάσει η ώρα σου. Ούτε μπορείς να το πω έτσι, να γράφεις, να κάνεις, να ράνεις, έτσι για να πεις, σήμερα γιατί γράφουμε πράγματα και γιατί ανεβάζουμε και αναρτούμε και κάνουμε δείγμα, για να περνάει η ώρα μας, για να νικήσουμε την πλήξη μας. Ίσως και η πλήξη να είναι η αλήθεια της εποχής μας. Και αυτό είναι από τα μεγάλα μας προβλήματα. Για τον Αριστοτέλη όμως η ψυχή πετυχαίνει την αλήθεια με πέντε τρόπους. Την τέχνη, την επιστήμη, την φρόνηση, την σοφία και την νόηση. Τα ξαναλέω άλλη μια φορά. Η ψυχή πετυχαίνει την αλήθεια με πέντε έξις. Συνήθειες δηλαδή. Τέχνη, επιστήμη, φρόνηση, σοφία και νόηση. Η επιστημονική γνώση, λέει για τον Αριστοτέλη, έχει ως αντικείμενο απόδειξης, επίσταμε σημαίνει γνωρίζω καλά, τι, τα αναγκαία πράγματα. Δηλαδή προσπαθώ να βρω τι είναι αναγκαίο και να το γνωρίσω. Αλλά προσέξτε όμως, εδώ κάνει μια έτσι εντυπωσιακή, ένα εντυπωσιακό συλλογισμό. Όλοι δεχόμαστε ότι αυτό για το οποίο έχουμε επιστημονική γνώση δεν είναι δυνατόν να υπόκειται σε μεταβολή. Γιατί τα πράγματα που υπόκειται σε μεταβολή δεν γνωρίζουμε όταν βρεθούν έξω από την παρατήρησή μας αν υπάρχουν ή όχι. Που σημαίνει ότι για να γνωρίσεις κάτι θα πρέπει να έχει ένα χαρακτήρα αμετάβλητο, αιώνιο λέει, και αγέννητο και άφθαρτο. Με την έννοια να μην μεταβάλλεται. Μόνο τότε η γνώση σου είναι αυθεντικά επιστημονική. Δεν μπορεί να είναι επιστήμη το μεταβαλλόμενο. Αυτό που σήμερα είναι έτσι και αύριο είναι αλλιώς. Άρα μιλάμε γενικότερα για καταστάσεις ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος, εγώ και εσείς, μεταβαλλόμαστε. Όμως οι βασικές μας λειτουργίες παραμένουν οι ίδιες. Άρα πρέπει να μάθουμε την αλήθεια για τον άνθρωπο και η γνώση βοηθά στην πορεία του ανθρώπου. Αλλά η κύρια γνώση ουσιαστικά έχει να κάνει με αυτό που είναι αιώνια, αυτό που είναι, αυτό που δεν αλλάζει. Και αυτό έχει να κάνει
σας λέω και πάλι, με τον άνθρωπο, με τον κόσμο, με την φύση, με τα ζώα, ως είδος. Όχι εμένα και σένα. Και βέβαια, προχωρώντας λιγάκι, βλέποντας τον άνθρωπο γενικά, μπορείς να τον δεις και συγκεκριμένα, αλλά αφού όμως έχεις κάνει τις γενικές σου διαπιστώσεις. Εδώ ο Αριστοτέλης, θα μου επιτρέψετε να πω, ότι αφήνει και ένα περιθώριο για την επιστημονική αναζήτηση του Θεού. Για τον Αριστοτέλη ο Θεός είναι αιώνιος, αγέννητος και άφθαρτος, αλλά και αναγκαίος. Ξαναλέω αυτά τα τέσσερα στοιχεία. Αιώνιος, αγέννητος, άφθαρτος και αναγκαίος. Προβληματισμός. Θυμηθείτε τι λέει ο Απόστολος Παύλος για τον εσταυρωμένο Χριστό. Ότι Ιουδαίς μεν σκάνδαλον, έλυσι δε μορία. Γιατί δεν θα μπορούσαν οι Έλληνες, οι φιλόσοφοι δηλαδή, να δεχθούνε ότι ο αγέννητος γεννάται, ότι ο άφθαρτος πεθαίνει, ότι ο αιώνιος εισέρχεται στο χρόνο, ότι ο αναγκαίος για τους ανθρώπους γίνεται επίδειξη δύναμης στο να τον εξοντώσουν. Αυτά τα τέσσερα στοιχεία της γνώσης καθιστούν το Χριστό για τους φιλοσόφους, τους Έλληνες, τους ειδωλολάτρες, μορία. Αυτά τα τέσσερα στοιχεία καθιστούν τον Θεό ή μια απρόσωπη δύναμη. Προσέξτε το αυτό. Ανώτερη απρόσωπη δύναμη. Ή όταν έρχεται η ώρα να μιλήσεις και να συζητήσεις για τον Θεό που γίνεται άνθρωπος, που σημαίνει ότι πρέπει να δώσεις προς απάντηση πρόσωπο προς πρόσωπο τι είναι για σένα, εκεί αρχίζουν τα δύσκολα. Πώς να αποδεχθείς ότι ο αγέννητος γεννάται, ότι ο άφθαρτος πεθαίνει, ότι ο αιώνιος γίνεται εν χρόνο, έγχρονος, και ο αναγκαίος για τον άνθρωπο πετυχαίνεται στον τάφο. Μεγάλα ερωτηματικά. Η επιστημονική γνώση, μεθοδολογικά λέει ο Αριστοτέλης, είναι έξι αποδεικτική. Χρειάζεται πειθό. Πρέπει να πείσεις. Ο επιστήμονας πρέπει να πείσει. Και γι' αυτό το λόγο είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Μιλάει για την επαγωγή και την απαγωγή. Δεν θα επιμείνουμε άλλο. Θα περάσουμε στο δεύτερο είδος της, να το πω έτσι, της έξεως, στη δεύτερη έξη, που είναι η τέχνη. Εδώ να δείτε κάτι καταπληκτικά πράγματα που λέει ο Αριστοτέλης. Και που μια και μας βλέπει και ο φίλος ο Ραφαήλ και ίσως κάποιοι από εσάς που έχετε πάει στην Λέσβο και μάλιστα σε ένα χωριό που ονομάζεται Αγιάσος. Αν έχετε πάει λοιπόν στην Αγιάσο και έχετε πάει και έχετε δει εκείνα τα περίφημα, εκείνους τους περίφημους τεχνίτες που κατασκευάζουν σήμερα ξυλόγλυπτα, φτιάχνουν κρεβατοκάμερες από ξύλο, σεντούκια, έπιπλα από ξύλο στο χέρι, όχι στην τυποποίηση. Είναι καταπληκτικά εκεί, σας το λέω, αν τύχει και πάτε, αξίζει τον κόπο στην Αγιάσο να πάτε να τα δείτε. Λοιπόν, λέει λοιπόν ο Αριστοτέλης ότι, ακούστε να δείτε, τέχνη και κατασκευαστική έξι που καθοδηγείται από μια αληθινή λογική ταυτίζονται. Κάθε τέχνη έχει να κάνει με τη γένεση ενός πράγματος, με την επινόηση των απαραίτητων γι' αυτό μέσων και την εξέταση του πώς μπορεί να έρθει στην ύπαρξη κάτι από αυτά που μπορούν να υπάρξουν ή να μην υπάρξουν και που η αρχή τους βρίσκεται στον κατασκευαστή και όχι στο παραγόμενο προϊόν. Η τέχνη δεν έχει για αντικείμενο τις πράγματα που υπάρχουν ή έρχονται στην ύπαρξη εξ ανάγκης, ούτε πράγματα που υπάρχουν ή έρχονται στην ύπαρξη με τον ορισμένο από τη φύση τρόπο, αλλά προϋποθέτουν κατασκευαστή. Μάστορα, θα λέγαμε. Και η ψυχή του ανθρώπου διανοητικά
πρέπει να εξετάσει πώς γίνεται ένας δημιουργός να φέρνει στο προσκήνιο πράγματα που η αρχή τους δεν είναι στα ίδια, αλλά στη σκέψη του δημιουργού. Θέτω ένα ερώτημα. Έχετε σκεφτεί γιατί η εποχή μας περιφρονεί αυτούς τους δημιουργούς και αρκείται στην τυποποίηση? Σε μένα το θέτω αυτό το ερώτημα. Γιατί ο δημιουργός πρέπει να πληρωθεί πολύ περισσότερο από το τυποποιημένο και δεν έχουμε σκοπό να ξοδέψουμε για κάτι που είναι όμορφο και που η αρχή του είναι στον τάδε δημιουργό. Έφτιαξα αυτό το έπιπλο στην Αγιά Σου, λέμε, στον τεχνίτη τάδε. Έφτιαξα αυτό το δισκοπότηρο στην εκκλησία στον τεχνίτη τάδε. Αγόρασα αυτό το κρεβάτι, μου το έφτιαξε ο τάδε. Το συνέλαβε, έχει την τέχνη, το δουλεύει και το φτιάχνει και δίνει μια ξεχωριστή ομορφιά. Πάω να ακούσω τη συναυλία που θα τραγουδήσει ο τραγουδιστής τάδε και πάω να τον ακούσω ζωντανά. Η εποχή μας τι έχει? Τον έχεις στην playlist, στον υπολογιστή σου, στο CD, παλιότερα στο δίσκο. Αλλά δεν πας εύκολα να τον ακούσεις. Τι ήταν τα πρώτα που σταματήσανε με την πανδημία? Οι συναυλίες. Διάβαζα προχτές ένα αφιέρωμα σε κάποιους έτσι καλλιτέχνες οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν, να το πούμε έτσι, συναυλίες τώρα έστω και χωρίς κοινό, αλλά να έχουν ένα αίσθημα ότι παίζουν για τους ανθρώπους ζωντανά με εισιτήρια και το καθεξής, και αυτό είναι σημαντικό. Και όλοι προβληματίζονται, είναι άλλο, λέει, να παίζεις σε μια άδεια αίθουσα έστω και με την ατμόσφαιρα, και άλλο να έχεις ένα κοινό που πάλεται από κάτω. Δεν ξέρω αν σας έτυχε φέτος να δείτε την πρωτοχρονιάτικη συναυλία της Βιέννης, της Φιλαρμονικής της Βιέννης. Είναι έθος, δεν ξέρω, πατέρα Αντώνια, αν την βλέπεις, την παρακολουθείς. Εμένα μου αρέσει πραγματικά πάρα πολύ. Και φέτος, λόγω του κορονοϊού, έγινε μεν η συναυλία, αλλά έγινε στο άδειο θέατρο της Βιέννης. Δεν είχε καμία σχέση. Βεβαίως είχε μέσω Zoom, ήταν εκατοντάδες που παρακολουθούσαν live. Αλλά και μόνο τα παλαμπάκια στο εμβατήριο του Ραντέτσκι που παίζει ο μαέστρος που δείχνει στους ανθρώπους να χτυπούν τα παλαμάκια αυτή τη στιγμή, η οποία την περιμένει όλος ο κόσμος που παρακολουθεί τη συναυλία της Βιέννης. Μόνο αυτά τα παλαμάκια δείχνουν αυτή την ζωντανή σχέση που αναπτύσσει ο δημιουργός και με το δημιούργημά του και με το κοινό, το οποίο εκτιμά ή δεν εκτιμά την τέχνη του. Το κέντρο της τέχνης, λέει ο Αριστοτέλης, δεν είναι το παραγόμενο προϊόν, αλλά ο κατασκευαστής. Ο δημιουργός είναι το κέντρο της τέχνης. Σήμερα αποθαυμάζουμε το προϊόν, αλλά δεν ξέρουμε για το δημιουργό του. Δεν μας ενδιαφέρει ο δημιουργός του. Και γι' αυτό το λόγο όλο ένα και περισσότερο προχωρούμε στην τυποποίηση. Και αυτό είναι μια από τις δυσκολίες των καιρών μας. Η γενιά των παιδιών μας και των εγγονών μας, όσοι είμαστε και όσοι είσαστε μεγαλύτεροι, δεν νομίζω ότι θα είναι σε θέση να εκτιμήσει απολύτως τίποτα από οποιαδήποτε δημιουργία. Πριν από μερικά χρόνια με το Facebook υπήρχε η μανία της φωτογραφίας. Φωτογράφιζες για να ανεβάσεις στο Facebook να σε δούνε. Και υπάρχει ακόμη. Σήμερα φωτογραφίζεις μόνο τον εαυτό σου. Πρέπει να σε δούνε που ήσουν. Έχει χαθεί η γοητεία του κάλους. Και τα πάντα πορεύονται στη γοητεία της χρήσης, στην ευκολία μάλλον της χρήσης. Υπάρχει μια άρνηση ενός πραγματικού πολιτισμού και την ίδια στιγμή επιλογή ενός καθαρά τυποποιημένου
και τεχνοκρατικού. Πάμε στο μεγάλο κεφάλαιο της φρόνησης. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο σε αυτό το 6ο βιβλίο του Αριστοτέλη, των Ηθικών Νικομαχείων. Ακούστε τι σημαίνει φρόνηση. Φρόνηση λοιπόν είναι να ξέρει ο άνθρωπος η ικανότητα να σκέφτεται ποια πράγματα είναι καλά και ωφέλιμα για μια καλή και ευτυχισμένη ζωή γενικά. Η φρόνηση νοείται πάντοτε εν σχέση προς ένα συγκεκριμένο πράγμα, έτσι, και κυρίως εν σχέση με τον σκοπό. Άλλη εδώ μεγάλη αλήθεια του Αριστοτέλη. Δεν είναι μονάχα το πράγμα το οποίο έχει σημασία, είναι και ο σκοπός. Και όλα έχουν να κάνουν με αυτό που ονομάζουμε σχέση. Φρόνηση είναι να μπορείς να δεις τι είναι καλό και τι είναι κακό, αλλά κυρίως να δεις και τον σκοπό για τον οποίο κάτι υπάρχει. Ο φρόνιμος άνθρωπος, λέει ο Αριστοτέλης, είναι ικανός να κυβερνήσει και το σπίτι και την πόλη. Και γι' αυτόν τον λόγο αρετή είναι η σοφροσύνη, που σημαίνει τι, αυτή που σώζει τη φρόνηση. Ο σόφρον δεν είναι μόνο αυτός που έχει σώα στα σφρένας του, δηλαδή δεν είναι τρελός. Είναι αυτός ο οποίος σώζει, λέει ο Αριστοτέλης, τη φρόνηση. Μεγάλη υπόθεση αυτή. Αυτό όμως, λέει, που σώζει κυρίως, είναι η πρακτικού περιεχομένου κρίσεων. Ο φρόνιμος άνθρωπος, ο σόφρον άνθρωπος, τι κάνει? Βλέπει και πρακτικά, βλέπει και τα αποτελέσματα των πράξεων, αν μπορούν να επιτευχθούν ή όχι, αν είναι, οδηγούν στην ευτυχία ή όχι. Και ακούστε παρατήρηση φοβερή. Η ειδονή και η λύπη δεν καταστρέφουν ούτε διαστρέφουν κάθε κρίση, αλλά μόνο αυτές που σχετίζονται με την ηθική πράξη. Γιατί οι αρχές, τα αίτια των ηθικών πράξεων είναι ο τελικός σκοπός για τον οποίο αυτές πράττονται. Ο άνθρωπος που έχει διαφθαρεί από την ειδονή ή τη λύπη, πάβει αμέσως να βλέπει την αρχή. Πάβει δηλαδή να βλέπει ότι πως ό,τι επιλέγει και ό,τι πράττει, πρέπει να το επιλέγει και να το πράττει για χάρη αυτού του σκοπού ή εξαιτίας του. Γιατί η κακία είναι φθαρτική της αρχής της πράξης. Τι θέλει να πει εδώ πέρα? Θέλει να πει πρώτα απ' όλα μια πολύ μεγάλη αλήθεια, πατέρα Αντώνια και αγαπητοί φίλοι, ότι ο άνθρωπος που έχει προτεραιότητα στη ζωή του την ειδονή, το ευχάριστο, δεν κρίνει σωστά. Γιατί το ευχάριστο σε κάνει τι, να βλέπεις τις πράξεις, τα έργα των ανθρώπων και τα έργα σου και τις δικές σου πράξεις με βάση αν σε ευχαριστούν ή όχι, ή αν σε κάνουν να αποφεύγεις τη λύπη. Επομένως, παράδειγμα, το να διαβάσεις στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο ή το να συνεχίζεις να διαβάζεις καθώς πορεύεσαι στη ζωή σου δεν είναι ευχάριστο. Απαιτεί κόπο. Γιατί να το κάνεις λοιπόν? Εάν μπορείς να πάρεις το απολυτήριό σου ή την προαγωγή σου ή το πτυχίο σου ή την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος χωρίς να κουραστείς, για ποιο λόγο να το κάνεις? Ήδη λοιπόν αυτό σε έχει βάλει να μην σκέφτεσαι ούτε την αιτία, ούτε το αποτέλεσμα, ούτε την αρχή, ούτε το τέλος. Αν η αρχή μου είναι να γίνω ιερέας, το τέλος μου σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνω κάθε τι μέσα στην ιεροσύνη, ώστε να δικαιολογήσω την αρχή μου, να δικαιολογήσω την επιλογή μου. Δηλαδή, να είμαι συνεπής σε αυτό το οποίο διάλεξα. Αν έχω ως αρχή μου να είμαι χριστιανός, θα πρέπει να μην εξατάζω αυτά που μου ζητάει ο Θεός να κάνω με βάση το αν είναι ευχάριστα ή δυσάρεστα. Αν δηλαδή φέρνουν μαρτύριο, για παράδειγμα, ή περιθωριοποίηση, αλλά με βάση
αν είναι σύμφωνα με την αρχή την οποία έχω διαλέξει. Και να κρίνω αυτό το οποίο συμβαίνει σε μένα και στους άλλους ανθρώπους, προσέξτε, όχι κατακρίνω, όχι συντρίβω τον άλλον, αλλά κρίνω, σκέπτομαι τι συμβαίνει με βάση τις αρχές μου. Αυτό είναι φοβερό που λέει ο Αριστοτέλης. Ο άνθρωπος που είναι, έχει διαφθαρεί από την ειδονή και τη λύπη, δεν βλέπει ούτε την αρχή, ούτε και το ουένεκα γίνεται κάτι. Μεγάλη αλήθεια. Αλλά τι κάνει. Κοιτάζει το ευχάριστο ή το δυσάρεστο. Η φρόνηση, λέει, είναι αρετή του δοξαστικού μέρους του έλογου της ψυχής. Δηλαδή, όχι απλώς του επιστημονικού, όχι, δεν είναι, η φρόνηση δεν είναι γνωρίζω μόνο. Είναι σκέπτομαι, ζητεί και βουλεύεστε. Και γι' αυτό το λόγο η νόηση, η φρόνηση λοιπόν έχει σημασία, γιατί σε βοηθάει τι να κάνεις. Να έχεις αρχές και να παλέψεις με βάση τις αρχές αυτές, να τις εκπληρώσεις αυτές τις αρχές. Αιτία της ευδαιμονίας, λέει ο Αριστοτέλης, είναι η φρόνηση. Η νόηση τώρα. Η νόηση είναι η έξι με την οποία ο άνθρωπος θέλει να πετύχει την αλήθεια. Νοεί, σκέπτεται, χρησιμοποιεί το νου του. Και μάλιστα κάτι πιο πάνω από τη φρόνηση. Έχει ως στόχο τις καθολικές αρχές. Θέλει να βρει τι? Την ευρύτερη πορεία του ανθρώπου. Όχι τον άνθρωπο εμένα στη συγκεκριμένη πορεία της ζωής, αλλά γενικότερα τι είναι αληθινό για τον άνθρωπο. Κλειδί. Σοφία. Στις τέχνες, λέει ο Αριστοτέλης, την αποδίδουμε στους πιο τέλειους εκπροσώπους της. Τον Φιδία, παραδείγματος χάρη, το λέμε σοφό γλύπτη, και τον Πολύκλητο σοφό αγαλματοποιό. Σοφός αυτός που είναι τέλειος στην τέχνη. Απ' την άλλη όμως θεωρούμε ότι κάποιοι άνθρωποι είναι γενικά σοφοί και όχι επιμέρους σοφοί ή σε κάτι άλλο. Και αυτό είναι σημαντικό. Η φιλοσοφία λοιπόν, η αγάπη για τη σοφία πρέπει να είναι η πιο τέλεια μορφή γνώσης. Ο σοφός επομένως πρέπει όχι μόνο να γνωρίζει αυτά που προκύπτουν από τις καθολικές αρχές, αλλά να κατέχει και να λέει την αλήθεια για αυτές. Συνάγεται έτσι ότι η φιλοσοφία πρέπει να είναι και διανοητική αντίληψη και επιστημονική γνώση. Και μάλιστα επιστημονική γνώση των πιο αξιόλογων και των πιο πολύτιμων πραγμάτων στην πιο τέλεια μορφή τους. Προσέξτε, ο σοφός, ο φιλόσοφος, δεν είναι απαραίτητα, δεν έχει απαραίτητα και την φρόνηση. Μπορείς να ξέρεις, αλλά να μην εφαρμόζεις. Αυτός που φρονεί, λέει, πρέπει να έχει και μια σχετική προβλεπτική ικανότητα, να προβλέπει τι θα συμβεί. Ο σοφός, η σοφία βοηθάει στην προβλεπτική ικανότητα, αλλά δεν είναι απαραίτητο πάντοτε την έχεις. Φιλοσοφική σοφία είναι και επιστημονική γνώση και διανοητική αντίληψη των πιο αξιόλογων και των πιο πολύτιμων από την άποψη της φύσης τους πραγμάτων. Αυτός είναι ο λόγος, λέει, που τον Αναξαγόρα, τον Θαλή και τους άλλους όμοιους σοφούς τους. Οι άνθρωποι τους λένε σοφούς, όχι όμως και φρόνιμους, αφού τους βλέπουν να μην ξέρουν τι είναι συμφέρον για τον εαυτό τους. Ο σοφός έχει μια γενική γνώση. Ο φρόνιμος ξέρει τι συμφέρει για τον εαυτό του. Και είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή μπορεί να το κάνει και στην πράξη. Τη σοφία του να την κάνει στην πράξη. Εφαρμόσει. Άνθρωπος που σκέφτεται σωστά είναι γενικά αυτός που με οδηγό του τους κανόνες της λογικής βάζει ως στόχο του το καλύτερο για τον άνθρωπο από όσα μπορούν να επιτευχθούν με τις πράξεις, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος που σκέφτεται σωστά, φίλοι και φίλες, δεν βάζει μόνο το καλό για τον δικό του εαυτό, αλλά το καλό για τον κάθε άνθρωπο. Και εδώ ο Αριστοτέλης μας υπενθυμίζει την αλήθεια της πόλεως, ότι ο άνθρωπος βρίσκεται εν τη πόλη.
Για τον πολύ κόσμο όμως, λέει ο Αριστοτέλης, φρόνηση είναι επίσης, κατά κύριο μάλιστα λόγο, αυτή που έχει ως αντικείμενό της το συμφέρον του ενός και μοναδικού ατόμου, τον ίδιο του τον εαυτό. Ονομάζεται και αυτή με την κοινή λέξη φρόνηση. Από τα άλλα είδη της, το ένα λέγεται διαχείριση του σπιτιού, έτσι. Το άλλο νομοθεσία στην πόλη, οικονομία είναι η διαχείριση του σπιτιού. Το τρίτο πολιτική, και χωρίζει την πολιτική σε βουλευτική και δικαστική φρόνηση. Να η περίφημη διάκριση των εξουσιών που αργότερα θα έρθει ο Μοντεσκιέ στο γαλλικό διαφωτισμό να την επαναφέρει. Ότι μόνο που ο Αριστοτέλης εδώ μιλάει και για την φρόνηση στη διαχείριση του σπιτιού. Προβλεπτικός, με ποιον τρόπο θα επιτελέσει αυτό το οποίο το σπίτι είναι προορισμένο να υπάρχει, να μπορείς να κοιτάξεις τι συμφέρει και τι όχι, αλλά και να μπορείς να το περάσεις αυτό και στο επίπεδο της πολιτικής, μόνο που εκεί χρειάζεται και δικαστικούς και νομοθετικούς και βουλευτές καλούς. Το προσωπικό αγαθό βεβαίως, λέει για τον Αριστοτέλη κάποιου, δεν υπάρχει ανεξάρτητα από τη σωστή κατάσταση του σπιτικού και της πόλης του. Και εδώ μπαίνει σε έναν πειρασμό. Για να μιλήσει για τους νέους, πατέρ Αντώνιο εδώ πέρα. Οι νέοι, λέει, γίνονται γεωμέτρες και μαθηματικοί και γενικά σοφοί σε τέτοιου είδους πράγματα. Νέος φρόνιμος όμως δεν είναι εύκολο και δεν μπορεί να βρεθεί. Διότι ο αληθινά φρόνιμος θέλει και εμπειρία, θέλει και χρόνο. Ενώ οι γνώσεις, τα μαθηματικά, η φυσική, η γεωμετρία, τι γίνεται, έχουν σχετικό λεξιλόγιο, απαιτούν μαθηματικές έννοιες που οι νέοι τις κατανοούν εύκολα, αλλά θέλουν και μια στέρη, ενώ η φρόνηση θέλει και μια στέρη προσωπική άποψη. Του τέστη να προχωρήσεις πέρα από τους κανόνες και από τις γνώσεις, πρέπει να έχεις άποψη. Και αυτό το λόγο, αυτό θέλει εμπειρία. Και ήθος, φυσικά το είπαμε αυτό. Και γι' αυτό το λόγο πάλι ο Αριστοτέλης αναφέρει ότι η φρόνηση ασχολείται και, να το πούμε έτσι, με τα επιμέρους, όχι μονάχα με τα γενικά. Και είναι σημαντικό αυτό το επιμέρους και το καθόλου. Ο σοφός άνθρωπος γνωρίζει τις καθολικές έννοιες. Γνωρίζει τι είναι ο άνθρωπος, τι είναι ο κόσμος, έχει περιεχόμενο στη ζωή του γενικότερα, ξέρει. Αλλά ο φρόνιμος άνθρωπος ασχολείται και με τα επιμέρους. Ένας σοφός άνθρωπος δεν είναι απαραίτητο θα σου δώσει τη συμβουλή για τη δική σου προσωπική κατάσταση. Ένας φρόνιμος άνθρωπος όμως πιθανότατα να σου δώσει σωστότερη συμβουλή για τη δική σου προσωπική κατάσταση, αν προβλέπει, αν έχει αρετή και ούτω καθεξής. Ερώτηση. Στην πνευματική ζωή, πόσες φορές οι άνθρωποι διαβάζουμε κείμενα, πατέρα Αντώνια, πατερικά, και λέμε πατέρες λένε αυτό, οι γεροντάδες λένε αυτό. Είναι σοφοί κατά Θεόν. Αλλά λέει η Εκκλησία, ρώτα και τον πνευματικό σου, ο οποίος είναι ο φρόνιμος που σου χρειάζεται, ο πνευματικός σου πατέρας. Διότι μπορεί ο γέροντας και ο Άγιος να σου λένε όλα αυτά, αλλά αυτά είναι τα γενικά, τα καθόλου. Ο πνευματικός σου θα σε βοηθήσει να το εξειδικεύσεις και γι' αυτό διάλεξε φρόνιμο πνευματικό που να προβλέπει για σένα, που να μπορεί να διακρίνει σε σένα τι μπορείς να εφαρμόσεις και τι όχι και με ποιον τρόπο. Το ζητήν και το βουλεύεστε, το είπαμε φίλοι και φίλες. Κάνει μια διάκριση ανάμεσα στην ευστοχία και την αγχήνια.
Ο εύστοχος άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος δίνει γρήγορες απαντήσεις. Και μάλιστα ο αγχήνους, ο έξυπνος, ο ευφυής, όπως λέμε άνθρωπος, ζει ένα είδος ευστοχίας. Ο ευφυής ξέρει να διακρίνει από εδώ και από εκεί τι συμβαίνει. Όμως, για να έχεις μια αυθεντική γνώση, σου χρειάζεται χρόνος. Σου χρειάζεται το ζητή και το βουλεύεστε. Γι' αυτό δεν πρέπει να είσαι πάντοτε βιαστικός. Να θέλεις απαντήσεις εδώ και τώρα. Και αυτό έχει να κάνει και με τον Θεό και τη σχέση μας με τον Θεό. Η σχέση μας με τον Θεό, φίλοι και φίλες, θέλει χρόνο για να καλλιεργηθεί. Εμείς απαιτούμε εδώ και τώρα απάντηση. Ορθή σκέψη, λέει, μπορεί να κάνει και αυτός που κάνει το κακό οργανωμένα. Δηλαδή για να κάνει κακό σκέφτεται πολύ καλά στο κομμάτι του κακού. Ο εγκληματίας, για παράδειγμα, που οργανώνει το έγκλημά του, κοιτάζει και τις λεπτομέρειες και το κάνει μια χαρά. Αλλά αληθινά ορθή σκέψη, λέει ο Αριστοτέλης, είναι αυτή που αποσκοπεί στην επίτευξη του αγαθού. Και γι' αυτό ο σκοπός αγιάζει τα μέσα δεν είναι σωστό για τον Αριστοτέλη. Χρειάζεται, λέει, να υπάρχει ορθότητα ως προς το ωφέλιμο, που σημαίνει και ως προς το σκοπό και ως προς τον τρόπο και ως προς το χρόνο. Η καλή σκέψη προϋποθέτει φρόνιμους ανθρώπους οι οποίοι τα διερευνούν όλα με πολύ μεγάλη προσοχή. Και γι' αυτό το λόγο κάνει και μια τελευταία διάκριση ανάμεσα στη φρόνηση και την σύνεση. Συνετός, λέει, είναι αυτός που ξέρει να κρίνει. Ο φρόνιμος άνθρωπος ορίζει τι πρέπει να γίνει και τι όχι. Ο συνετός τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Προσέχετε. Αρχή της διάκρισης. Ο φρόνιμος άνθρωπος, αυτός που έχει φρόνηση, ξέρει τι πρέπει να γίνει και τι όχι. Ο συνετός άνθρωπος τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Αυτός που έχει γνώμη, λέει ο Αριστοτέλης, η γνώμη δεν τη θεωρεί αρετή, είναι αυτός ο οποίος έχει ορθή κρίση ότι κάτι τι είναι επιικές. Επιικής είναι ο άνθρωπος που κρίνει με μεγάλη κατανόηση και επιήκε το να κρίνει κανείς σε ορισμένες περιπτώσεις με κατανόηση τους άλλους. Κατανόηση δεν σημαίνει συμπάθεια, σημαίνει καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Αυτός, λέει ο Αριστοτέλης, έχει γνώμη. Αλλά φρόνιμος και συνετός άνθρωπος είναι αυτός που έχει γνώση, σύνεση, φρόνηση και νου. Τελικό αποτέλεσμα, λέει ο Αριστοτέλης, μάλλον κάτι που είναι σημαντικό σαν συμπέρασμα από όλα αυτά, είναι ότι η φιλοσοφική σοφία δεν πρόκειται να σκεφτεί και να εξετάσει τίποτα από αυτά που μπορούν να κάνουν ευδαίμονα έναν άνθρωπο. Η φρόνηση όμως είναι η διανοητική αρετή, η οποία ασχολείται με τα δίκαια, τα ωραία και τα καλά πράγματα για τον άνθρωπο, για να μπορέσει ο άνθρωπος να γίνει ευτυχισμένος. Ο σοφός ξέρει τα γενικά, ο φρόνιμος ξέρει τα συγκεκριμένα. Στόχος λοιπόν της παιδείας, λέει ο Αριστοτέλης, είναι να συνδυάζει και τα δύο, και την φιλοσοφική σοφία, δηλαδή τα καθόλου τα γενικά, αλλά και τη δυνατότητα του ανθρώπου να εκπαιδεύεται, να βλέπει τι πρέπει και τι δεν πρέπει να γίνει. Η φιλοσοφική σκέψη του λέει τι είναι αυτό που σε οδηγεί στην ευτυχία. Η φρόνηση πώς πρέπει να το εκπληρώσεις αυτό που σε οδηγεί στην ευτυχία. Έχει σημασία και αυτό.
Και βέβαια εδώ επιμένει και στη δεινότητα και στην πανουργία, ότι για να επιτύχεις το σκοπό σου, αν έχεις δεινότητα, δηλαδή αν είσαι δεινός, δηλαδή ικανότατος, παίζει ρόλο αυτό. Αν θέλεις να κάνεις το κακό, γίνεσαι πανούργος, λέει ο Αριστοτέλης. Και αναφέρει και το εξής, κλείνοντας το κεφάλαιο, ότι από τη φύση μας, λέει, έχουμε μια προδιάθεση αρετής. Το είχε πει και στην αρχή. Οι πατέρες της Εκκλησίας θα μιλήσουν για τον άνθρωπο ως εικόνα Θεού εκ φύσεως. Αλλά ο νους, λέει, είναι αυτός που κάνει την προδιάθεση, αυτό που από τη φύση έχουμε, να εκπληρώνεται, να ενεργείται. Είναι αυτό που λέει οι πατέρες της Εκκλησίας, το καθομοίωση. Εάν δεν ασκηθείς, δεν μπορείς να φτάσεις στο καθομοίωση. Και αν δεν χρησιμοποιήσεις το νου σου, δεν θα φτάσεις στο καθομοίωση. Ολοκληρώνοντας το έκτο βιβλίο, κρατήστε το ζητήν και το βουλεύεστε. Να διερευνούμε. Να μην βιαζόμαστε να λέμε ναι, έτσι είναι. Να σκεπτόμαστε. Και την ίδια στιγμή να μην ξεχνάμε ότι χρειάζεται επιστημονική γνώση, δηλαδή να το ψάχνεις το πράγμα, να έχεις αποδείξεις για αυτό το οποίο πιστεύεις. Χρειάζεται όμως ταυτόχρονα και τέχνη. Ο μάστορας έχει δημιουργικότητα, έχει έμπνευση να μάθουμε να εκτιμούμε την τέχνη και να καλλιεργούμαστε όσοι έχουμε χαρίσματα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Πολύ μεγάλη σημασία της φρόνησης, τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνεις, η οποία όμως, προσέξτε, δεν πρέπει να αποχωρίζεται από την αρχή και τον σκοπό. Ποια είναι η αρχή σου και ποιος είναι ο τελικός σου σκοπός. Και η φιλοσοφική σκέψη, η φιλοσοφική σοφία, είναι να μπορείς να ξέρεις τα καθόλου, τα γενικά. Φανταστείτε μια παιδεία η οποία θα στόχευε σε όλα αυτά. Και όσοι μιλάνε για την κατάργηση της ανθρωπιστικής παιδείας, δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Γιατί στην ουσία οδηγούν τον άνθρωπο σε μια τραγική κατάσταση. Την επιθυμούσα σκέψη και τη σκεπτόμενη επιθυμία, κρατήστε την και αυτή. Και πάμε για λίγη ώρα, στο τέταρτο που μας απομένει, στο πρώτο μισό του 7ου βιβλίου, το οποίο είναι περί της φύσεως της ειδονής, πατέρα Αντώνια και αγαπητοί φίλοι. Είπαμε, λέει ο Αριστοτέλης, τι πρέπει να παλεύουμε, ποιες είναι οι αρετές οι ηθικές και ποιες είναι οι διανοητικές που καλούμαστε να εξασκούμε μέσα από την παιδεία, μέσα από την ανατροφή, μέσα από την πόλη, όλα αυτά. Υπάρχουν, λέει, και κάποια πράγματα που πρέπει να αποφεύγουμε. Τρεις, λέει, είναι οι ιδιότητες, οι σχετικές με το χαρακτήρα, τις οποίες πρέπει να αποφεύγουμε. Η μία είναι η κακία, η άλλη είναι η ακρασία και η τρίτη είναι η θηριότητα. Κακία είναι το αντίθετο της αρετής, κατανοητό. Ακρασία είναι το αντίθετο της εγκράτειας. Α, εδώ τώρα σας θέλω και μας θέλω όλους μαζί. Η εποχή μας είναι η εποχή του ναι σε όλα. Δηλαδή της ακρασίας ουσιαστικά. Και η θηριότητα είναι η κακία στο μέγιστο βαθμό. Το να ξεπερνάς την κακία, τα ανθρώπινα, την κακία, την συνηθισμένη κακία. Ακούστε τον ορισμό του εγκρατή που δίνει ο Αριστοτέλης και τον ορισμό του ακρατούς ανθρώπου. Εγκρατής είναι ο άνθρωπος, λέει, που έχει την τάση να μένει σταθερός στους λογισμούς και στους σχεδιασμούς του, ενώ ακρατής είναι αυτός που τους εγκαταλείπει, γιατί, για να ικανοποιήσει τα πάθη του. Ο εγκρατής άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος βάζει στόχους στη ζωή του, οι οποίοι έχουν να κάνουν με την αλήθεια, με το καλό, με το ήθος, με τη σκέψη, με το για ποιο λόγο, και μάλιστα
αυτούς τους στόχους κάνει αγώνα να τους εκπληρώσει και παραμένει σταθερός αυτούς. Ο ακρατής πορεύεται κατά τα πάθη του, ενώ εγκρατής κατά το λογικό του ελέγχει τις επιθυμίες του, λέει ο Αριστοτέλης. Μεγάλες αλήθειες και αυτές. Ο Αριστοτέλης λέει κάτι ωραίο. Όταν βρίσκεις, λέει, όταν έχεις δυσκολίες και προσπαθείς να αντιμετωπίσεις τις δυσκολίες σου, τότε έχεις βρει την αλήθεια. Έχεις βρει τι είναι αληθινό και τι όχι. Ο εγκρατής και ο ακρατής διαφοροποιούνται ως προς το αντικείμενο της επιθυμίας τους ή ως προς τη συμπεριφορά τους, λέει ο Αριστοτέλης. Δηλαδή, αν ο ακρατής, λέει, είναι ακρατής μόνο γιατί η επιθυμία του στρέφεται προς αυτό ή προς εκείνο το αντικείμενο, ή επειδή η στάση του απέναντι σε αυτό, η επιθυμία σε κάνει ακρατή, ή η στάση σου εναντί του. Αν το επιθυμείς ή αν το πράττεις, λέει ο Αριστοτέλης. Για τον Αριστοτέλη, η πράξη σε καθιστά ακρατή. Για το Ευαγγέλιο και για την επί του όρους ομιλία, και η επιθυμία και η πράξη. Εάν ο οφθαλμός σου είναι απλούς, όλο σου το σώμα απλούν. Εάν, λέει, είδες με πονηρή επιθυμία τη γυναίκα, ήδη εμίχευσες εν την καρδία σου, λέει ο Χριστός. Αλλά ο Αριστοτέλης κάνει και άλλη μια διάκριση, η οποία έχει ενδιαφέρον. Διακρίνει τον ακρατή από τον ακόλαστο άνθρωπο. Ο ακόλαστος άνθρωπος, λέει ο Αριστοτέλης, διαρκώς κυνηγά το ευχάριστο, το ειδή. Ο ακρατής μπορεί να μην έχει ως στάση ζωής του το ειδή, αλλά το κυνηγά. Δεν έχει μέτρο. Κυβερνιέται από τα πάθη του. Και εδώ, λέει, ακούστε κάτι που αναφέρεται στους σημερινούς τρολ του διαδικτύου. Η άποψη ότι όταν οι άνθρωποι συμπεριφέρονται με ακράτεια, περιφρονούν και παραβαίνουν την αληθινή γνώμη και όχι τη γνώση, δεν έχει καμιά σημασία για τη συζήτησή μας. Γιατί κάποιοι από τους ανθρώπους που έχουν μόνο γνώμες, δεν έχουν μέσα τους καμιά αμφιβολία και πιστεύουν ότι έχουν ακριβή γνώση. Σας το ξαναδιαβάζω αυτό. Κάποιοι από τους ανθρώπους που έχουν μόνο γνώμες, δηλαδή καταλαβαίνουν κάποια πράγματα, παρασύρονται τόσο πολύ από τις γνώμες τους που νομίζουν ότι έχουν ακριβή γνώση του πράγματος. Αυτό δεν συμβαίνει σήμερα. Αυτό δεν είναι το χάος, πατέρα Αντώνη, σήμερα. Ο καθένας τη γνώμη του τη θεωρείται και γνώση. Γιατί είχαμε τους αρνητές του κορονοϊού στην προκειμένη περίπτωση? Γιατί τη γνώμη τους για κάποια επιμέρους ζητήματα τη θεωρούσαν γνώση. Γιατί πάλι σήμερα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μιλούν για τα θεολογικά ζητήματα, για τη Θεία Κοινωνία, χωρίς να έχουν καμία σχέση με την Εκκλησία? Γιατί τη γνώμη τους την κάνουν γνώση. Και είναι και βέβαιοι γι' αυτό. Φανατικός βέβαια. Όμως για τον Αριστοτέλη υπάρχει το ζήτημα, να το πούμε έτσι, του ελέγχου των παθών μας. Ο ακρατής άνθρωπος δεν ελέγχει τα πάθη του. Και γι' αυτό το λόγο αλλάζει και σωματικά, λέει, και στην όψη. Και εδώ θα κάνει και μια δεύτερη περιγραφή του σημερινού ακραντή, ιντερνετάκια, τρολ και δοκισίσοφου. Άνθρωποι που μόλις έχουν αρχίσει να μαθαίνουν μια επιστήμη, αραδιάζουν τη μια δίπλα στην άλλη τις διάφορες προτάσεις της. Δεν έχουν όμως καμιά γνώση αυτής της επιστήμης. Γιατί αυτή πρέπει να γίνει στην πραγματικότητα ένα μέρος του εαυτού τους.
Γι' αυτό όμως χρειάζεται χρόνος. Πρέπει λοιπόν να θεωρήσουμε ότι οι ακρατείς άνθρωποι μιλούν όπως ακριβώς οι ηθοποιοί. Άνθρωποι που διαβάσανε κάτι, που διαβάσαν 2, 3, 4, 5 βιβλία πάνω σε κάτι. Ακόμη και άνθρωποι οι οποίοι πήραν ένα πτυχίο, αραδιάζουν προτάσεις τη μία δίπλα στην άλλη, αλλά δεν έχουν ακόμη γνώση, λέει ο Αριστοτέλης, γιατί θέλει χρόνο και εμπειρία η γνώση. Και γι' αυτό το λόγο θέλει μέτρο. Τι είναι λοιπόν σήμερα οι δοκισίσοφοι του διαδικτύου? Καμιά φορά έχουν διαβάσει και κάτι και σου πουλάνε γνώσεις με ύφος 1000 καρδιναλίων. Και αυτό το βλέπουμε δυστυχώς στη δική μας παράδοση, τη θρησκευτική. Υπάρχει πολλές φορές ένας άκρατος ζηλωτισμός, αλλά και ταυτόχρονα μια αγαπολογία, και τα δυο μαζί, χωρίς μέτρο. Ζηλωτές οι οποίοι αραδιάζουν, κατεβάζουν μερικά χωρία πατερικά χωρίς να ξέρουν γιατί υπόθηκαν, κάτω από ποιες συνθήκες, ποια ήταν η προσωπικότητα του πατέρα της εκκλησίας που τα είπε ή του γέροντα που τα είπε, σε ποια ερωτήματα και σε ποιες περιστάσεις, και γενικεύουν νομίζοντας ότι τα ξέρουν όλα. Και από την άλλη κάποιοι που σου λένε ότι ναι, ο Θεός είναι αγάπη και άρα κάνω ό,τι θες, το οποίο δεν ισχύει. Όλα μέσα στην εκκλησία έχουν και αρχή και ουένεκα. Γιατί καμιά φορά ο Θεός επιτρέπει να δοκιμαστούμε οι άνθρωποι για να μετανοήσουμε αυτό που ζούμε τώρα. Και όχι να ονοθεύσουμε. Ακριβώς. Αλλά ο μεγάλος καημός είναι όλοι αυτοί που κάτι νομίζουν ότι ξέρουν και δεν ξέρουν τίποτα επί της ουσίας, αλλά δεν έχουν μέτρο. Η ακράτεια, λέει, η ακρασία καλύτερα, λέει ο Αριστοτέλης, εμφανίζεται όταν είναι παρούσα μέσα μας όχι η γνώση, η κυρίως γνώση, αλλά όταν είναι η γνώση προϊόν των αισθήσεων και μόνο. Η αισθησιοκρατία. Είναι πάλι αυτό το οποίο λένε πολλοί, ότι το ζήσα εγώ, ισχύει, δεν το ζήσα, δεν ισχύει, δεν με ενδιαφέρει. Το μετανεωτερικό πρότυπο της εποχής μας. Αυτός που κυνηγά, λέει, την υπερβολή στα ευχάριστα και αποφεύγει τα δυσάρεστα, αντίθετα προς την επιλογή του και προς τη λογική και τη σκέψη του, είναι ο ακρατής. Δηλαδή το πρότυπο του πολιτισμού μας. Αναζήτησε συνεχώς την ευχαρίστηση. Αυτό σου λέει η εποχή μας σήμερα. Ψάξε τι είναι ευχάριστο. Παίρνα καλά. Απόφυγε το δυσάρεστο με κάθε τρόπο. Μην κουράζεσαι. Στο σχολείο. Πώς θα κάνουμε ελκυστικό το σχολείο? Βάλτε κομπιούτερ παντού. Δείξτε βίντεο συνέχεια. Μην βάζετε ποτέ ασκήσεις για να μην κουραστούν τα παιδιά. Μην βάζετε μέτρα. Μην βάζετε όρια. Αυτό καθιστά τον άνθρωπο ακρατή. Εδώ λοιπόν ο Αριστοτέλης βάζει και ένα άλλο σημείο και με αυτό θα κλείσουμε για απόψε. Λέει ότι οι άνθρωποι δεν κατηγορούνται όταν αγαπούν το ευχάριστο. Δεν είναι κακό, λέει, να αγαπάς το ευχάριστο, να θες να έχεις κάποια ευχάριστα πράγματα στη ζωή σου. Αλλά όταν το αγαπάς με υπερβολικό τρόπο και όταν προτιμάς το ευχάριστο από το αληθινό, εκεί είναι το πρόβλημα. Κάνει μια αναφορά και στις θηριώδεις έξεις, οι οποίες, λέει, συμβαίνουν κυρίως όταν ο άνθρωπος περνάει μια αρρώστια, κυρίως όταν περνάει μια μανία, όταν χάνει δηλαδή το νου του. Υπάρχουν όμως, λέει, και κακές συνήθειες.
όπως είναι για παράδειγμα το να μαδάει κανείς τις τρίχες της κεφαλής του, να τρώει τα νύχια του, να τρώει κάρβουνα ή χώμα, ή επίσης να κάνει έρωτα με αγόρια ή παιδεραστία. Τα πράγματα αυτά σε άλλους συμβαίνουν εκφύσεως και σε άλλους από συνήθεια, όπως επί παραδείγματος σε αυτούς που είναι θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης από την πιο τρυφερή τους ηλικία. Προσέχετε, δεν μιλάει για την παιδεραστία εκφύσεως, ότι είναι φυσική κατάσταση, αλλά έχουν πέσει άνθρωποι θύματα εκμετάλλευσης στην τρυφερή τους ηλικία. Γι' αυτό το λόγο λέει η φύση, αν η φύση είναι αιτία, αν εκφύσεως έχεις κάνεις κάτι κακό, είσαι ακρατής, δεν φταίσαι εσύ. Αλλά αν το κάνεις εξ συνηθείας, εξ έξεως, εκεί είναι το πρόβλημα. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν δύο ειδών κακίες και με αυτό κλείνουμε. Η κακία που έχεις εκφύσεως, δηλαδή κληρονομικότητα, κάποια στοιχεία τα οποία δεν πάνε καλά, έτσι, και κυρίως η κακία που δεν κυβερνάς. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, λέει ο Αριστοτέλης. Όχι αν κάτι κακό έχεις επάνω σου που στόδωσαν, αλλά αυτό που δεν μπορείς να κυβερνήσεις ή δεν θέλεις να κυβερνήσεις. Αυτό δηλαδή που είναι ο πολιτισμός μας σήμερα. Απόψε, φίλοι και φίλες, μιλήσαμε για την ανάγκη να είμαστε σκεπτόμενοι άνθρωποι. Ο σκεπτόμενος άνθρωπος δεν είναι βέβαιο ότι θα περάσει καλά στη ζωή του. Ο σκεπτόμενος άνθρωπος όμως θα ξέρει την αλήθεια για τη ζωή του. Ο σκεπτόμενος άνθρωπος θα ξέρει για ποιο λόγο και δεν θα μπορεί να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης. Δεν μπορείς να με ξεγελάσεις όταν σκέφτομαι. Όταν έχω αυτό το σαράκι που μου λέει ότι ψάξ' το, δεν μπορείς να με ξεγελάσεις. Δεν θα σε ψηφίσω ή και αν το κάνω δεν θα σε ξαναψηφίσω αν με ξεγελάσεις. Ο σκεπτόμενος άνθρωπος ψάχνει να βρει τι πρέπει και τι δεν πρέπει. Ο σκεπτόμενος άνθρωπος θέλει το καλό και πορεύεται σύμφωνα με τους κανόνες και της λογικής. Δεν άγεται και φέρεται από τα συναισθήματα και τις επιθυμίες του, αλλά έχει ηγεμόνα νου και κυρίως αναζητεί την αλήθεια. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που λέει ο Αριστοτέλης, φίλοι και φίλες, και αυτό είναι και η δική μας πνευματική παράδοση. Ζήτα την αλήθεια. Σκέψου πάνω στην αλήθεια. Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει μας, λέει ο Χριστός. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει εάν δεν βάζεις μέτρο και αν δεν έχεις εγκράτεια, δεν έχεις σοφροσύνη, δεν μάθεις να εκτιμάς αυτό που είναι δημιουργικό, δεν μάθεις να ζητάς και να σκέφτεσαι από την μικρή σου ηλικία και εν πάση περιπτώσει δεν μάθεις ότι η διανοητική αρετή είναι αρετή. Η αρετή είναι σημαντικό στοιχείο της ζωής μας. Δεν μπορείς να είσαι ευτυχισμένος αν δεν είσαι ένα άρετος. Ποια είναι η διαφορά μας από την αριστοτελική και αρχαιοελληνική φιλοσοφία και παράδοση? Ότι εμείς νιώθουμε την αδυναμία μας και η δύναμή μας εν ασθενεί ατελειούται γιατί πιστεύουμε στον Χριστό και ζητούμε από αυτό την αδυναμία μας να την αναπληρώσει, την έλλειψή μας να την αναπληρώσει και τα ασθενή μας να τα θεραπεύσει δια του Αγίου Πνεύματος. Και όλο αυτό, όπως και η αρχαιολογική παράδοση, νοείται στην πόλη, δηλαδή στην εκκλησία. Θυμηθείτε αυτό που είπαμε στην αρχή. Νηστεύω για να έχω μέτρο. Νηστεύω για να μην γίνομαι ακρατής. Νηστεύω γιατί η σκέψη μου είναι επιθυμούσα και η επιθυμία μου είναι σκεπτόμενη. Κατά Θεόν. Να ευχαριστήσω όλους για τα μηνύματά σας, τον αγαπητό φίλο τον Θεόφιλο από τη Γερμανία, τον Μάριο από την Κύπρο, τη Σοφία από τη Γερμανία, την Χαρούλα,
το Λευτέρι του Ελευθεριάδη και την Πόπη από το Σιδηρόκαστρο. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Καλή Σαρακοστή. Την Ιωάννα, τον Σπύρο και την Έλενα, τον Παντελή, τον Παπασπύρο τον Τριαντάφυλλο, την Θωμαίδα από την Ολλανδία, την Νία από την Αρεόπολη. Να σε καλά, Νία, και εσύ και η οικογένειά σου και όλοι οι δικοί σου άνθρωποι κάτω στη Λακωνία. Τον πατέρα Χριστόδουλο, να είσαι καλά, πατέρα μου. Η κυρία Λέκα η Φουρίκη λέει: τι λέτε απόψε για την τέχνη του χειροποίητου? Ένιωθα μόνη με τις ιδέες αυτές του χειροποίητου. Δεν ζω χωρίς εργόχειρο και θαυμάζω τους απλούς καλλιτέχνες. Καλά κάνετε και να συνεχίσετε να το κάνετε. Την αγαπητή την Κατερίνα τη Βλάση, τον πατέρα Παναγιώτη Βλάση, τη Μαριτίνα και τον Σταύρο, την Πηγή, τον Ραφαήλ που λέει η μοναδική ξυλογλυπτική της Αγιά σου, την Ελένη την Ιωαννίδου, τον Παπακώστα τον Κάντα, τον Μπάμπη, την Αδαμαντία από τους Παξούς, τον φίλο τον Νίκο τον Παπαβλασόπουλο που λέει ότι μεγάλη και η δύναμη της τηλεόρασης, περνάω ό,τι μήνυμα θέλει και ο κόσμος υπακούει σαν υπνοτισμένος και φυσικά πού να βρει χρόνο κανείς να παρατηρήσει τις λεπτομέρειες που χειραγωγούν το μυαλό, έτσι που τρέχει από το πρωί στο βράδυ για να ξεφύγει από τα δίχτυα που άλλοι έφτιαξαν για λογαριασμό του και αυτός ο ίδιος τα αποδέχθηκε με μακαριότητα. Και ώσπου να καταλάβει τι συμβαίνει, ήδη τον έχει κατασπαράξει το σύστημα. Έχει γεμίσει τηλεόραση με ψυχαγωγία, με εύπεπτα και ανόητα πράγματα που τα ακολουθούμε σαν αποβλακωμένοι για να ξεχάσουμε τα αδιέξοδα. Απλά και μόνο για να αποσπαστεί η προσοχή μας από την υποβόσκουσα κατάθλιψη. Δεν διαφωνούμε καθόλου. Τον πατέρα Νεκτάριο από το Βόλο, την Έφη, να είσαι καλά, τον Κυρμανόλη από την Χίο. Γεια σου, Κυρμανόλη, και από τον, από τον πατέρα Αντώνιο, τον πατέρα Βασίλειο και τη Λία από το Πήλιο, το Βόλο. Την Τατιάνα την Καρίδη, η οποία λέει: δεν θα ήμασταν ελεύθεροι αν η επιθυμία έχει απόλυτη επιβολή στην ύπαρξή μας. Ακριβώς τη Βάσο από τη Λάρισα, τον Νίκο τον Νικολαίδη, τον πατέρα Θεοφάνη Γάλλο, να είσαι καλά, πάτρε μου, τον Παναγί και τον κύριο Αντρέα από την Αθήνα, τον Κωνσταντίνο από τον Γιωργάτου, τον φίλο από την Αθήνα, η Σοφία Ανδριώτη, Μιχάλης Κούρκουλος, Νικολίνα Λίνα. Νικολίτσα Κονονέλο από την Αθήνα, να είσαι καλά, Λίτσα μου. Την Μαρία την Παπαδοπούλ, να είσαι καλά, Μαρία. Ευχές πολλές στους δικούς σου ανθρώπους, τη Σπυριδούλα την Οικομάνη. Και από το YouTube, τη Βάσο την Παπαχατζή, την Μαρία τη Θεοδωρίδα από τη Θεσσαλονίκη, τη Σταυρούλα στην Αγχίαλο και την Παρέα, το φίλο τον Νίκο τον Τσιλιμπάρη, την Πινελόπη από την Λευκήμη, την Μαρία την Γκάλου, τον Παναγιώτη και όλους όσους απόψε ήσασταν κοντά μου, σας ευχαριστώ από καρδία. Στον πατέρα Αντώνιο που μαγνητοσκόπησε και μια ακόμη φορά και ανεβάζει στο Αντώνη Σουέρεφ την σύναξη. Την Πρεσβυτέρα Μαρία, καλή Σαρακοστή. Μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη ο Θεός μαζί μας.